δίπλα. Καλημέρα κύριε Καψή. Καλημέρα. Από σήμερα το πρωί αρχίζει και εκπέμπει το καινούριο σήμα. Όχι, δεν έχει. Δοκιμαστικά απλώς βγήκαν οι μπάρες. Αλλά είναι υπόθεση. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει τώρα, το ότι βλέπουμε να φύγουν οι μπάρες και να βλέπουν το σήμα, σημαίνει ότι έχετε, είσαστε στο τελικό, ας πούμε, στην τελική ευθεία για να, για να εκπέμπει το πρόγραμμα. Ας το πούμε έτσι, ναι. Από πού εκπέμπεται αυτό, κύριε Καψή? Έχει γίνει μια συμφωνία, έχει κάνει ο διαχειριστής μια συμφωνία και εκπέμπεται από ένα στούντιο. Και πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να έχει και πρόγραμμα αυτό? Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Μέρες, μήνες. Μέρες, ώρες. Με εργαζόμενους παλιούς της ΕΡΤ ή με άλλους εργαζόμενους? Όχι. Προσπαθούμε, έχουμε ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Στο πρώτο στάδιο θα εκπέμπει ένα πρόγραμμα μόνο με ταινίες, ντοκιμαντέρ και κάποιες ειδήσεις που θα περνάνε σαν κρόλ, ξέρετε, από κάτω. Κονσέρβα δηλαδή στην ουσία. Και μετά το πρόγραμμα, ναι, θα είναι από το πρόγραμμα που έχει αγορασμένο η ΕΡΤ κυρίως. Και θα προχωρήσουμε άμεσα σε προκήρυξη θέσεων για να βάλουμε και ειδήσεων με ενημέρωση κανονικά πια. Αυτό αντικειμενικά, κύριε Υπουργέ, θα το πω, όχι, δεν είναι ακριβώς, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Δεν δυναμητίζει το διάλογο με τους εργαζόμενους που έχετε ήδη ανοίξει? Μετά, και συνεχίζετε. Δώσαμε τόσες μέρες το διάλογο, κάναμε προτάσεις. Χθες το βράδυ νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά να δεχτούν αυτές τις προτάσεις. Πιστεύω ότι επί της ουσίας έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν. Ναι. Είναι ανοιχτή η πόρτα στο διάλογο, αλλά υπάρχει απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάπυρον. Υπήρχε ένα εύλογο διάστημα. Ναι. Όπως... Άρα θεωρείτε ότι έληξε ο διάλογος? Δεν άκουσα. Θεωρείτε ότι έληξε ο διάλογος? Ο διάλογος όχι. Εγώ πάντα έχω ανοιχτή την πόρτα μου, το έχω πει στους εργαζόμενους. Αλλά υπήρχε ένα διάστημα που μπορούσαμε να συζητάμε. Τώρα θα συζητάμε, αλλά θα προχωρήσουμε κιόλας στην υλοποίηση της απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα από τον Υπουργό, είναι και θέμα ορών ενδεχομένως να αρχίσει να εκπέμπει. Κοίταξε, από τη στιγμή που δοκιμαστικά βάλανε και φεύγει η μουσική και φεύγει και μια κάρτα τέτοια, μπορεί να παίξει μια ταινία μετά. Και βέβαια για να βάζετε. Τι θα βάζετε από κάτω? Με ποιους εργαζόμενους θα βάζετε μπάρες με κρόλ με ειδήσεις? Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Έχει γίνει μια συμφωνία με ένα στούντιο αυτό το πράγμα. Και θα περνάνε αυτά αυτόματα. Κάποιος θα πληκτρολογεί. Ναι. Ευτυχώς σας φώτισε ο Θεός και δεν το κάνατε merit να το βάλετε και να το βλέπουμε. Αυτό το και ελληνική δημόσια τηλεόραση είναι αυτό το όνομα, θα είναι? Όχι. Αυτό είναι του μεταβατικού φορέα και θέλαμε να είναι το δημόσια τηλεόραση. Να είναι σαφές ότι δεν σταματάει να εκπέμπει δημόσια τηλεόραση. Έτσι. Ο καινούριο φορέα έχετε αποφασίσει πώς θα λέγεται? Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει με μελέτη κανονικά. Άκουγα τον κύριο Λεβιζάτο πάντως, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα, Και... Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Okay. Απαντήθηκε στη Βουλή πολύ καθαρά, το είπε ο κύριος Σταμάτης πολύ χαρακτηριστικά. Αν δεν υπήρχε μεταβατικό διάστημα και όριζε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Τηλεόρασης, θα υπήρχε πρόβλημα? Είπαν όλοι όχι. Άρα το ότι διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο μεταβατικό διάστημα δεν αποτελεί διαμείζωνα λόγο πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Καψέ.